είναι ο πιο αναγνωρισμένος μπουζουξής των καιρών μας. Με την παινιά του κυριολεκτικά κεντάει. Χήμαρος πραγματικός. Με θητεία έντονη και στη δισκογραφία και στη διασκέδαση, στο πλευρό λαμπερών ονομάτων, αλλά και σε στέκια μερακλήδικα. Σπουδαίος, πολύτιμος, ανατρεπτικός, ο Πολύς Μανώλης Καραντίνης. Σε ποια γειτονιά μεγαλώνεις? Στον Κορυδαλό. Οδός Λευκωσίας 22. Εκεί μέχρι ποια ηλικία έμενες? Μέχρι 18. Ο μπαμπάς τι δουλειά έκανε? Οικοδόμος. Οικοδόμη παλικάρια που λέγεται το τραγούδι. Με περήφανη καρδιά. Άκουγε ο μπαμπάς Καζατζίδη? Άκουγε, ναι. Άκουγε Καζατζίδη. Και άκουγε κυρίως νταλάρα. Ο πατέρας μου ήταν άκρος νταλαριακός. Με τον Νταλάρα τρελαινόταν, δηλαδή. Τι άλλο ακούγατε σπίτι? Εκεί δεν ξακούγαμε Καβαλά, Αγγελόπουλο. Εγώ Βοσκόπουλο, γιατί ό,τι λεφτά είχα και ό,τι μπορούσα να μαζέψω, γιατί δούλευα από 9 χρόνια σε συνεργεία, γι' αυτά δούλευα δηλαδή. Ό,τι λεφτά ήταν αυτά πήγαινα, υπήρχε ένα μαγαζί το Μινιόν, το κατάστημα, το πολυκατάστημα το Μινιόν στην Πατησίων, και πήγαινα εκεί και έπαιρνα ό,τι έβγαζε ο Βοσκόπουλος. Δεν είχε ο Κορυδαλός δισκάδικα? Είχαν, αλλά εκεί ήταν το. Έβλεπες και άλλα πραγματάκια, πίναμε και κάνα καφέ, ξέρεις. Πριν όμως πιάσεις τα κατσαβίδια, έχει μπει η μουσική στη ζωή σου. Βέβαια, η μουσική είναι πριν, ναι, πολύ πριν. Πόσο πριν? Η πρώτη μας συνάντηση είναι στο Ζωζέφ τον Τερζιβασιάν, τον οργανοποιό. Το φημισμένο οργανοποιό. Τον αξεπέραστο. Έτσι. Με πήγε εκεί η μάνα μου με τον πατέρα μου. Για να μου πάρουν ένα μπουζούκι, να μας βοηθήσει τέλος πάντων, γιατί τα χρόνια ήταν δύσκολα εκείνα, ας πούμε. Εσύ γιατί ήθελες να μάθεις μπουζούκι? Εγώ ήθελα να μάθω μπουζούκι γιατί όταν είμαστε από τους πρώτους που ήρθε στον Κορυδαλό η ασπρόμαυρη τηλεόραση και πήγε ο παππούς μου και αγόρασε, μαζευόταν όλη η γειτονιά και έβλεπε εκεί. Δεν υπήρχαν πολλές τηλεόρασεις. Mm-hmm. Θυμάμαι το σήμα το πρώτο που άνοιξε. Κοιτάγαμε όλοι σαν να βγει και βλέπω. Ελπίδες που ναυάγησαν ή όνειρα που ναυάγησαν. Ελπίδες που ναυάγησαν με το. Και βλέπω ένα ωραίο παλικαράκι να κρατάει ένα όργανο που δεν ήξερα πώς λέγεται. Ναι. Νόμιζα πώς λεγόταν η κιθάρα αυτό, τέλος πάντων. Και λέω, τραγούδαγε μια κοπέλα. Και λέω του πατέρα μου, λέω, κοίτα, λέω, έτσι θέλω. Θέλω αυτός να είμαι. Μου λέει, αυτός παιδί μου είναι ο Βοσκόπουλος. Λέω, τέλος Βοσκόπουλος. Ήταν η εποχή 67-68, εκεί που με τη Δούκησα ήταν στις Εγώ είμαι γεννημένος το 66 και ήταν ακριβώς όταν την είδα την εκπομπή μου, πρέπει να ήμουν 5 χρονών. Άρα η ταινία μπορεί να ήταν μια από αυτές εκεί πέρα της περίοδου, γιατί μετά χωρίζουν λίγο όλες με τη Δούκησα. Και τότε και έγινε αυτή η φάση, είδα την. Και μπήκε ο Τόλης από παιδί στη ζωή σου. Ναι, ναι, και λέω θέλω να είμαι αυτό. Μετά έμαθα. Ο παππούς μου είχε πάρει μια μικρή κιθαρούλα πλαστική, την οποία την έχω. Αυτή δεν την έχω πάντα. Πλαστική, παιδική, το οποίο εγώ όμως έβγαζα τραγούδια πάνω εκεί. Γιατί ξέρεις, παίζουν και αυτά τα πλαστικά, ξέρεις, να το κουρτίζεις λίγο, παίζουν. Μπορεί να είναι αυτό, αλλά έχει τα τάστα τα πλαστικά πάνω και μπορεί να βγάλεις κάτι. Και είχα βγάλει τη Φραγκοσυριανή, είχα βγάλει τα Ματοκλαδά σου λάμπουνε. Δεν ήξερα πώς λέγεται μπουζούκι αυτό και είναι. Mm-hmm. Μου φαινόταν βουνό αυτό. Και όταν τελικά, πήρατε το μπουζούκι? Το πήραμε, μου πήρε ένα μπουζούκι σε πρώτη φάση από ένα μαγαζί από το Σκεντερίδη στον Πειραιά, αλλά έπρεπε να ανταλλάξουμε. Mm-hmm. Και πήγαμε στο Ζωζέφ. Ο Ζωζέφ λέει, για παίξε μου, μου λέει, του παίζω. Μου λέει, εντάξει, λέει, θα σας βοηθήσω, θα σου δώσω και μπουζούκι, θα σου βάλω και μαγνήτη πάνω. Καλά, αυτό ήταν, εντάξει, το να μπει ο μαγνήτης και στο μπουζούκι και το βίσμα. Να ακούω το μπουζούκι, μιλάμε τώρα, νόμιζα να οδηγούσα ένα διαστημόπλιο. Μου δίνει ένα μπουζούκι, με την προϋπόθεση όμως, θα στο δώσω, θα πας, επειδή λέει έχει ταλέντο το παιδάκι, ας πούμε, πώς ήμουν εγώ, 6,5 χρόνο, ούτε 7 ήμουνα. Θα πας, λέει, στη σχολή του συνθέτηλη, του Θόδωρο Δερμενιώτη. Εκεί θα πάει, λέει, το παιδί για να μάθει. Η εντολή του Ζωζέφ. Η εντολή του Ζωζέφ. Είδε, μη δεν παίρνει μπουζούκι, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί, α το κάνει μια άλλη δουλειά. Ή θα πα εκεί.
Και από αυτή την ηλικία, τη μικρή, πας στον Παπαθοδωρό. Πήγα στον Θόδωρο Λετρανιώτη, ο οποίος έπαθε σοκ, γιατί με είδα που μπήκαμε. Κοίταγε ένα. Σου λέει, πόσο 6,5 χρονών, 7 πως ήμουν εγώ τώρα να κάνει μπουζούκι. Ήταν όλο μεγάλη μέσα, ήταν, ξέρεις. Η σχολή του ήταν εφημισμένη. Φημισμένη σχολή ήταν. Και εκείνος σαν δάσκαλος και σαν συνθέτης αναγνωρισμένος. Ναι, ναι. Δάσκαλος πραγματικός. Γιατί ο Λεβενιώτης δεν είναι οι γνώσεις του και η γραφή του. Γιατί έγραφε και διάβαζε ο Λεβενιώτης. Ξέρετε και τη Βυζαντινή και την Ευρωπαϊκή. Και τη Βυζαντινή και την Ευρωπαϊκή. Και έγραφε κατευθείαν. Του λέγες και έγραφε λεπτομερώς με τα χαρακάκια του, με τα αυτά. Original, ας πούμε. Ήταν. Έψελνε. Έπαιζε λαούτο, έπαιζε τέτοια όργανα. Ήταν βαθύς γνώσης των μουσικών δρόμων. Ο καλύτερος. Ο αρχηγός δηλαδή των λαϊκών δρόμων. Σαν δάσκαλος όμως πώς ήτανε? Σαν δάσκαλος ήταν απίθανος δάσκαλος. Εγώ όταν τον έβλεπα, να σου πω την αλήθεια, για 7 μήνες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλά τον κοίταγα στο γραφείο, με κοίταζε κι αυτός ο άνθρωπος, έκανε, μου έλεγε, τι έγινε, ήθελα να συντονιστώ. Να τον ευλέπω. Δεν ήθελα να παίζω. Ήταν σαν να έπαιζα. Δηλαδή τέτοιο ο θαυμασμός και η έγκλη που είχε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή μόλις τον έβλεπες λες τι έχει. Το μεταξύ εγώ παιδί ασχολιόμουν όταν πηγαίνα τα παιδάκια σχολείο και αυτά. Ασχολιόμουν τι έπαιζε ο Ζαμπέτας, τι έπαιζε μετά ο Χιώτης και αυτά. Μιλάγανε άλλοι και εγώ σκεφτόμουν ήταν άλλο το μυαλό μου. Τι έκανε ο Ζαμπέτας, τι έκανε ο Χιώτης, τι έκανε αυτό. Ήταν αυστηρός άνθρωπος ο Δερβενιώτης. Ήταν πολύ αυστηρός, ναι. Δηλαδή, ένα λάθος για ένα λάθος σου έλεγε φεύγες και ξαναρχίσεις πάλι. Δεν είχε να κάνει. Και κατά μια περίεργη συγκυρία της μοίρας έχετε την ίδια μέρα γενέθλια. Και έχουμε την, ναι, από σένα το έμαθα. 20 Γενάρη. Μου είπε εκείνη τη μέρα που πήρα το βιβλίο, το ημερολόγιο, το τόμο αυτό, το ημερολόγιο σου και λέω, κοίτα να δεις, λέω τώρα. Μετά τους 6-7 μήνες άρχισα να παίρνουν τα μαθήματα 4-4, αφού είχα κάνει εγώ την προεργασία αυτή. Να τον εγώ γνωρίσω στην ψυχή, ξέρεις, να δω τι άνθρωπος. Είχα κομπλάρ, ήταν μεταξύ τρακ, κόμπλεξ, είχα πάθει πλάκα γιατί ήταν ο άνθρωπος, ήξερα, έχει γράψει τα χνάρια, έχει γράψει αυτό. Δηλαδή λέω, είμαι σε ένα Θεό μπροστά τώρα, τι θα κάνω, πώς θα πολεμήσω εδώ. Μόνο τα χνάρια. Ναι. Έχει αφήσει χνάρια ατελείωτα. Ναι. Στις φάμπρικες Γερμανίας, άλλα μου λένε τα μάτια σου. Κάποια εκατομμύρια χνάρια για μια ζωή να τα έχουμε εμείς. Πολύ κλασικό τραγούδι, ναι, κουμπωμένο πάνω στο δρόμο, όπως λες και εσύ. Ναι, ναι. Έχει γράψει μαέστρος και τραγούδι. Μαέστρος στην Κολούμπια και στην Οντεόν λειτουργήσε με ανάλογη λογική. Μαέστρος και πραγματικός μαέστρος. Δεν υπάρχει στα τραγούδια του ούτε τόσο δά, ας πούμε, λαθάκι μέσα. Και το κάθε όργανο εκεί που πρέπει και ο τραγουδιστής. Όσοι έχουν τραγουδήσει, τους δίδασκε ακριβώς. Και ήξερε και το δημοτικό τραγούδι και το παραδοσιακό πολύ καλά. Ζαγορά. Ναι, γιατί έτυχε εγώ να παίξω. Ήταν η Τασία Βέρα ή η Κολλητήρη. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή στο στούντιο του Σιαδά στο Ηράκλειο γράψαμε ένα τσάμικο. Είχε γράψει ένα τσάμικο, ας πούμε, και φώναξε και το. Μια παραδοσιακή τραγουδίστρια δικιά μας πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα εκεί πέρα. Πότε αισθάνεσαι ότι είσαι καλός εσύ, πότε νιώθεις ότι έχω κάτι δικό μου να πω στο όργανο πάνω? Δεν το νιώθω εγώ, ο κόσμος το νιώθει. Πότε γίνεται αυτό? Δεν ξέρω τίποτα. Όσο και να νιώθεις, το θέμα είναι πως εσύ πρέπει να ξέρεις πως αυτό που κάνεις πουλάς ήχο. Πρέπει να είναι η πενιά καθαρή, να είναι αυτό που πρέπει. Ούτε να το υποβαθμίζεις τον μπουζούκι, όπως πολλοί το υποβαθμίσαν τον μπουζούκι. Με τον τρόπο του. Με τα μαγαζιά και τον τρόπο του και κάποια μαγαζιά για αυτά που ήταν πολύ αυτό. Στο Λεβενιώτη, επειδή είχα δύο δασκάλους, βοηθούς, που μου κάνανε ρεπερτόριο. Ο ένας, όταν ήταν 18 χρονών και εγώ 11, ήταν ο Δημήτρης ο Κορδατζής. Με πήρε και μου έκανε ρεπερτόριο και έκλεινε και την πόρτα. Έλα, κλείσει την πόρτα να σου γράψω το περασμένο μου αγάπη, τη φλόγα. Δυνατός να μου δείξει. Τον είχα δάσκαλο και τον Δημήτρη τον Κορδατζή. Ο οποίος μεγάλος μουσικός, μεγάλος παίχτης, ας πούμε, και συνθέτης. Μετά, όταν έφυγε ο Δημήτρης ο Κορδατζής, ήρθε ο Δημήτρης ο Πατουσιάς. Ο δεύτερος δάσκαλος στο ρεπερτόριο, βοηθός του Λεβενιώτη. Ο Δημήτρης ο Πατουσιάς είχε μία πενιά, δηλαδή έχει, γιατί είναι ακόμα είναι καλά, να είναι καλά.
Που ένα αξεπέραστη παινιά, δηλαδή η πένα του, το παίξιμό του, αφού χάζευα, λέω, δεν ήθελα να παίζω για να τον ακούω, ας πούμε. Μου δείξε τα πάντα αυτός ο άνθρωπος, με πολύ αγάπη δηλαδή, με ανέλαβε, ας πούμε, μου δείξε πάρα πολλά μυστικά, που μυστικά που τα ξέρει αυτός δεν τα ξέρει κανείς. Και όπως παίζει αυτός μπουζούκι δεν μπορεί να παίξει κανείς. Αυτό το πράγμα που έχει αυτός ο άνθρωπος, αυτή η καθαρότητα. Και μετά ο ίδιος, αφού έφυγα από το Τρεπενιώτη και τέλειωσα, πήρα και το δίπλωμα. Του λοδάς μου και ένα δίπλωμα. Θυμάμαι, μου το έδωσε και ήταν η σχολή στην οδό Μάρνης. Μετά μεταφέρθηκε στο Λυκαβητό. Η τελευταία του σχολή ήταν στη Μάρνης, πήγε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας σε ένα μικρό μαγαζάκι. Πάνω στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, νομίζω, ένα μικρό μαγαζάκι. Και μετά πήγε στο Λυκαβητό. Αλλά την πρώτη τελευταία ήταν στην οδός Μάγερ. Οδός Μάγερ 14. Μετά ναι. Ήταν και κοντά στο χώρο του, στο σπίτι του κοντά. Ναι, μετά στο σπίτι του, ναι. Στην οδό Μάγερ δηλαδή μου δίνει το δίπλωμα. Ανοίγω εγώ, έψαχνα, άνοιγα το μπουζούκι του κρυφά και πήγαν και το κοίταγα και έπαιζα μέσα. Και όπως ανοίγω το γραφείο βλέπω τα, λέω βεβαίως η Θόδωρα Δρομιώτη. Λέω καλά, εγώ δεν θα έχω ένα τέτοιο, βέβαια λέει, έλα. Τι λέει, θες από μένα τέτοιο. Του λέω από σένα, άμα δεν έχω από σένα τι θα έχω, του λέω. Και μετά σε ποιο δάσκαλο πηγαίνεις. Και ξέρεις ποιος το υπόγραψε. Όχι. Ποιος έγραψε. Έγραψε ο Δερβενιώτης και λέει βάλε έναν αριθμό Μητρώου. Και λέει λοιπόν ο αριθμός Μητρώου είναι αυτός. Πια ψάχνουν τα χαρτιά, βγάζουν τον αριθμό Μητρώου. Φέρε μου λέει τη σφραγίδα. Ο οποίος αυτός που έκανε την διαδικασία ήταν ο Γιάννης ο Λεμπέσης. Και αυτός μαθητής στη σχολή δηλαδή. Μαθητής στη σχολή. Και με μουστάκι από τότε. Σταθερός. Ναι, σταθερός του Δερβενιώτη και τον αγαπάει, ξέρεις, μιλάμε κολλητή. Μετά τέλειωσε από εκεί και ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε στο Θέμη Παπαβασιλείου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Θέμης Παπαβασιλείου, ναι. Που όλοι οι μπουζουξίδες τον έχετε σαν κάτι ιερό, ας πούμε, σαν Άγιο. Τι σας μαθαίνει, τι ξεχωριστό έχει αυτός ο άνθρωπος στη διδασκαλία του οργάνου. Ο Θέμης έχει κάνει, είναι αυτός που ανέλησε και προχώρησε πάρα πολύ την αρμονία του Ενιάν. Εξήγησε μας. Ο Ενιάν είναι το αμερικάνικο σύστημα αρμονίας που κάνουν στα οδεία, που έχουμε καλομύρι, έχουμε αυτά. Ο Ενιάν είναι ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της αρμονίας, δηλαδή που έγραφε, που σε μάθαινε αρμονία, δηλαδή αυτή την ύλη, όλη τη θεωρία, ας πούμε. Την οποία την είχε δείξει το Θέμη, ο οποίος ο Θέμης ήταν, πώς λύνουμε μια μηχανή και βάζουμε τα γρανάζια και τα φάμε, έκανε το ίδιο πράγμα. Δίδασκε παιδεία, σε μόρφωνε. Και ο τελευταίος αμόρφωτος ήταν όταν πέρναγε από το Θέμη, μάθαινε όλα τα πράγματα. Δηλαδή όλα. Σε μόρφωνε να έχεις ωραίο, να έχεις καλούς τρόπους. Πώς να παίζεις. Δηλαδή εγώ πήγα, έπαιζα, αλλά ο γιος μου, ας πούμε, τέλειωσε στον Θέμη. Σε μάθαινε όλα τα πάντα, πολλά μυστικά. Μέσα στη μουσική, γιατί είναι και πολύ δυνατός μουσικός, ας πούμε, που γράφει και διαβάζει, ας πούμε, ακούει και γράφει. Μα ακούω και ολοκληρωμένους παίκτες που κατά καιρούς ναι. Περνάνε για μεταπτυχιακά ξανά από εκεί, για να φρεσκάρουν πράγματα. Ναι. Πάντα. Μου λέει ο δάσκαλός μου, ο Πατουσιάς, μου λέει, ξέρεις τι γίνεται εσύ. Δεν πας, μου λέει, και στο Θέμη τον Παπαβασιλείου. Πήγα, εγώ λέω, πηγαίνω, λέει, και εγώ, λέει, να πας, λέει, να δεις, να τον γνωρίσεις. Να δεις, να σου πει και άλλα πράγματα. Έτσι, εγώ πηγαίνω, είναι φοβερός, είπε τα καλύτερα λόγια. Έτσι πήγα. Και λέει, είναι και ένας, λέει, εκεί πέρα, θα πάθεις πλάκα με τον ακούσεις. Λέει, είναι ένα ταλέντο που έχει ο Θέμης, ο Παναγιώτης Συστεργίου. Και εκεί συναντάς τον Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτης τώρα σημαίνει, ξέρεις, έτσι. Είναι ο πρώτος, δεν. Λοιπόν, και η καλύτερη διδαχτυλοθεσία. Και αυτό είναι του Παναγιώτη Συστεργίου, δεν υπάρχει δηλαδή. Όλοι είμαστε μετά από εκεί. Μου κάνει εντύπωση που το τονίζεις εσύ αυτό. Έτσι είναι. Και εκεί βλέπεις τον Παναγιώτη να παίζει τότε, φαντάζομαι, πιτσιρικάς και αυτός θα ήταν μαγικός. Ο Παναγιώτης ήταν, ναι, μόλις τον άκουσα τον Παναγιώτη, δηλαδή λέω δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το. Ένα άλλο, δηλαδή ήταν άλλο. Από άλλο πλανήτη, να πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα δάχτυλά του και όπως έπαιζε, ταπεινότατος ο Παναγιώτης και λέει παίξε μου, ας πούμε. Τον λέω τι να παίξω, λέω τώρα. Αυτός είναι αητός, εδώ είναι αυτό το. Έπαιζα, αλλά δεν έπαιζα αυτά τα πράγματα που έπαιζα. Αυτός έπαιζα άλλα πράγματα. Εγώ είχα δουλέψει τότε με τον Μπερπινιάδη, είχα δουλέψει με πολλούς. Πού δουλέψεις με τον Μπερπινιάδη? Ήταν ένα κέντρο άνεσης, λεγότανε, στη Γαλατσίου.
Ήταν το πρώτο πάλκο που πήγε σοβαρό. Όχι. Το πρώτο ποιο είναι? Το πρώτο πάλκο είναι, λεγόταν Μουλέρους, Μεγάλο Αλεξάνδρου στο Εγάλο. Μια καφετέρια, γιατί τότε υπήρχαν καφετέρειες που ήταν. Είχαν 2-3 οργανάκια. Είχαν, ναι, αλλά είχε τραγουδισταράδες μέσα και ήταν μπουάτ καφετέρειες, όχι σκυλέ κατάσταση. Καλή φάση, καλό τραγούδι. Δηλαδή είχαν τραγούδι που λέγανε Χατζή, λέγανε Νταλάρα, λέγανε Άκη Πάνου, λέγανε. Ωραία, μόνο καλό τραγούδι. Με το συνεργείο αυτοκίνητο έχει σταματήσει πια? Σταμάτησα στην ηλικία 12 χρονών ακριβώς που μπήκα στη δουλειά. Αλλά τη δουλειά μου τη βρήκα από το συνεργείο σαν μουσικός. Ήρθε κάποιος Στέφανος, δεν ξέρω τώρα αν ζει, μακάρι να ζει. Ένα θηρίο ήταν, ένας πολύ δύναμη δηλαδή, γίγαντας. Και επειδή εγώ έφτιαχνα εξατμίσεις αυτοκινήτων τότε, εξατμίσεις αυτοκινήτων ο Μάνος, υπάρχει ακόμα. Τέλος πάντων, μετά το συνεργείο αυτοκινήτων που ήμουν, το συνεργείο λεγόταν Ηλία Στεφάνου, ο Ηλίας του Ηλιακή, στον Κορυδαλό κι αυτό. Και βρίσκω δουλειά μετά, φεύγω και πηγαίνω στη Λεύκα, εκεί που είναι εξατμίσεις ο Μάνος. Και έχω μάθει, φτιάχνω καζανάκια εξατμίσεων αυτό, έχω μάθει, μαθαίνω τη δουλειά. Και κόβαλα μαρίνες με το ψαλίδι, ξέρω εγώ. Και φόραγα γάντια, ξέρεις, λέω, κάτσε μην κόψω κανένα χέρι, μου λέει και ο Μάνος φορά γάντια μου, λέει, μην πάει κανένα γρέζι, κανένα αυτό. Μας πάντων, και ένα μεσημέρι έρχεται αυτός. Μπαίνει μέσα να φτιάξει, τι έγινε, λέει, ρε Μάγκες, καλά, ωραία, ναι, αυτό. Καλά, λέει, αυτός λέει, καλά, δουλεύει, λέει, και φοράει γαντάκια, μη χαλάς τα χεράκια του. Όχι, του λέει, αλλά παίζει μπουζούκι. Έλα εδώ, μου λέει, παίζει μπουζούκι. Λέω, ναι, παίζω. Πήγαινε φέρε το μπουζούκι, το σπίτι. Σάββατο ήταν. Στείνουν την ψεσταριά κανονικά, την κολλάει με οξυγόνο, τη φτιάχνει, πέφτουν οι μπριζόλες, τα λουκάνικα, τα έτσι πάνω, όλα αυτά. Τρώμε, πίνουμε, τους παίζω. Εγώ μου λέει το βράδυ έρχομαι σπίτι στους δικούς σου, θα σε πάω για δουλειά. Τέλειωσε. Αφού μου αρέσεις, λέει, τέλειωσε. Με γύρισε σε όλα τα μπουζούκια που υπήρχαν. Θυμάμαι, με πήγε Μπουρνέλη, ήταν ένα αναψυκτήριο. Στο ένα μαγαζί ήταν ο Μπουρνέλης. Στο Άκρον. Και στο άλλο. Και σε ένα άλλο ήταν η Ελευθερία Χριστοπούλου. Με φωνάζουνε τρελή. Και πάω εκεί και μετά μου λέει θα σε πάω σε ένα φίλο μου στο Σάκι. Με πήγε στο Μουλέρους, ήταν μια καφετέρια μπουάτ, μετά όλη μέρα καφετέρια. Το βράδυ γινόταν μπουάτ, ας πούμε, και τραγουδούσαν Χατζή, Νταλάρα, αυτά, όλο το καλό ρεπερτόριο. Λέει θα πάρετε, λέει, τον πιτσιρικά, ας πούμε, γιατί παίζει καλά. Λέει ναι, να δούμε, λέει, να ακούσουμε. Δεν λέει, δεν έχει, λέει, να ακούσετε. Έχει έρθει και πιάνει δουλειά τώρα. Θα έρθει αύριο να πιάσω δουλειά. Δεν είχε δεύτερη κουβέντα μόλις μιλάει ο Στέφανος. Ξεκινάμε. Χαμός. Γινόταν δηλαδή, αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά. Το μαγαζί υπάρχει και έχει τώρα μοκέτες αυτό. Και μετά συνεχίζεις να δουλεύεις? Συνεχίζω καλύτερα. Πάλι σε κάποιες μπουάτ που ήταν καφετέρες μπουάτ πάλι. Ήταν το Μπαμπού. Εκεί πήγαινα και άκουγα έναν που τον λάτρευα. Γιατί, ξέρεις, εγώ έχω ένα πάθος με τον Κώστα το Χατζή. Τρελαίνομαι με τον Κώστα το Χατζή. Δηλαδή μου λένε τώρα, μου λέγανε, ας πούμε, θα πάμε έξω. Λέω, τραγουδάει ο Χατζής. Λέει όχι. Όταν δουλέψω ο Χατζής θα πάμε. Θέλω να ακούω, μ' αρέσει ο Χατζής. Έχω πάθος με τον Χατζή. Έχεις καλό γούστο. Και ευτυχώς δηλαδή που είμαι και τυχερός, γιατί δύο κομμάτια που έχω φτιάξει τώρα τελευταία δεν έχουν βγει ακόμα. Συμμετέχει και με χαρά ήρθε ο άνθρωπος, ας πούμε. Είναι μεγάλος καλλιτέχνος ο Χατζής. Ο άνθρωπος είναι. Ειδική περίπτωση. Ειδική περίπτωση. Είναι. Πώς είναι η ευγένειά του, η φωνή του, η κιθάρα που παίζει, είναι δηλαδή η μουσική όλος. Είναι απίστευτος, εκπληκτικός. Και πώς συνεχίζει το ταξίδεμά σου στη διασκέδαση? Εκεί είναι μία άλλη μπουάτ, εκεί πήγαινα και άκουγα κάποιον στο Μπαμπού που λεγόταν Τάκης Κολόμβος. Ο οποίος τραγούδαγε όλο ο Χατζή και τέτοια, ας πούμε, και ήταν και έμοιαζε κιόλας λίγο κι αυτά. Και έτσι παρηγοριόμουν, ας πούμε, γιατί λέω θα πάω να ακούσω τον Τάκη Κολόμβο. Ήταν βέβαια τρομερός, εκπληκτικός δηλαδή σε αυτό που έκανε με την κιθάρα του, ήταν απίστευτος ο Τάκης ο Κολόμβος. Και μετά δουλεύσα σε μια καφετέρια πάλι που λεγόταν στον Κορυδαλό Όσκαρ. Ανοίγες μια πόρτα και ήταν έτσι, ήταν σαν διάδρομος, ένας διάδρομος ήταν. Εκεί πρώτη φορά φέρανε, τότε ήρθε ο Μπαϊντέρης, όταν είχε πει ένα τραγούδι, ήταν γνωστός στον κόσμο, έτσι, σε εμάς γενικά, που το λατρεύαμε, μας άρεσε.
Και λόγω ότι ήταν η γειτονιά μου και η Αγία Βαρβάρα δίπλα, σύνορα Κορυδαλός Αγία Βαρβάρα, είχα επαφές με τα... και με Αγία Βαρβάρα και με Κορυδαλό, ας πούμε. Και έλεγε ένα τραγούδι «Ανθισμένες ακακίες». Και λέω «Μα ποιος το λέει, ποιος το λέει». Και ξαφνικά βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, μια κιθάρα. Ο Μπαϊτέρης έβγαινε τότε και έλεγε «Διονυσίου, Στράτο Διονυσίου και Κώστα Χατζή». Αυτό ήταν το ρεπερτόριό του. Πριν κάνει το δίσκο με τον Χριστοδούλου. Πολύ πριν. Μιλάμε τώρα για πολύ πριν, ας πούμε. Και μετά έφυγα από εκεί, πήγα σε πιο βαριά. Πήγα Λεωφόρο Καβάλας. Μεσάνυχτα και κάτι. Δυνατάστα και αυτά. Πρώτη φωνή. Πρώτη φωνή, Γρηγόρης Πολίτης. Αυτός έμοιαζε και λίγο με τον Καβαλά και τον Κλωναρίδο τα τραγούδαγε. Είχε αυτό το μέταλλο έτσι. Πολύ ωραίος τραγουδιστής. Το μαγαζί όμως. Ήταν πολύ, πολύ βαριά δουλειά. Τελειώναμε 7-8 ώρα το πρωί, ας πούμε. Είχε κι άλλο ένα μπουζούκι που το θεωρώ δάσκαλο κι αυτόν. Δεν ζει δυστυχώς. Λεγόταν Γιώργος Ματζόρος. Όνομα και πράγμα, Ματζόρε, Ματζόρος. Το οποίο είχα πάθει πλάκα με αυτόν. Πήγαινα και λίγο πιο νωρίς, μου λέει πιτσιρικά, να έρχεσαι λίγο πιο νωρίς. Να σου δείχνω λίγο, ξέρω εγώ. Και πήγαινα εκεί και παίζαμε μαζί και αυτά. Είχε μεγάλη πείρα αυτός. Πώς ένα μικρό παιδάκι όμως προσαρμόζεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Κοίταξε, είμαι ο μόνος που με άφηνε η ασφάλεια να δουλεύω. Γιατί η ασφάλεια δεν σε αφήνει να δουλεύεις τώρα 13 χρονών. Σου λέει τι, 13 χρονών, τι δουλειά έχει εδώ μέσα, 14 χρονών αυτός. Πιτσιρίκι πράγμα, ας πούμε, μέσα στο. Δεν αφήνανε, απαγορευόταν να δουλέψω. Τέλος πάντων, από εκεί με έβγαλε ένας φίλος που είναι και είμαστε φίλοι τώρα. Από αυτά τα στέκια, ας πούμε, που ήταν βαριά δουλειά, ήρθε ένα βράδυ ένας τραγουδιστής πάρα πολύ καλός. Άκρος νταλαριακός, άρρωστος με τον νταλάρα κι αυτός. Ο οποίος μου λέει, ήρθα λέει να σε ακούσω και με ενδιαφέρει να έρθει στο μαγαζί μου. Είχε μια μπουάτ στο πέραμα που λεγόταν Λέγκο. Από το Λέγκο το τραγούδι που έχει κάνει ο Μαρκόπουλος. Και με παίρνει, πάω στο πέραμα. Αυτός, είπαμε, λέγεται Γιώργος Δαμίγος. Γιώργος Δαμίγος, εκπληκτική φωνή. Και τώρα δηλαδή μια φωνάρα, ας πούμε. Από εκεί ξεκίνησα πάλι με το ρεπερτόριο, ξέρεις, το πολύ έντεχνο, το καλό ρεπερτόριο και εκεί. Επανέρχομαι πάλι και μετά πήγα... Ο Φίλιππος Τσεπερούλης με είχε πάρει τηλέφωνο και με πήγα για κάποιες συναυλίες με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Αρχίζεις δηλαδή να συζητιέται το όνομά σου. Πήγα με τον Μαρκόπουλο, έκανα κάποιες συναυλίες και μετά πήγα με τον Τάσο Ιωαννίδη, που είχε έρθει από την Αυστραλία και άρχισα, ας πούμε, να έχω αυτά. Ο Περπινιάδης πώς ήταν στη συνεργασία? Η πρώτη φίρμα που δούλεψα ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης. Δηλαδή ο Μιχάλης αξεπέρασε τραγουδιστής και αξεπέρασε άνθρωπος. Ευγενικός και δούλεψα σε ένα μαγαζί που λεγόταν Λεγκριόν στην Κηφισιά. Τώρα, επειδή είναι αλυσίδα και είναι πολλά αυτά, τον Μιχάλη Βιολάρη τον εγνώρισα από τον Αντρέα τον Πρέζα, τον συνθέτη, που είχε βγάλει το Δημήτρη το Ζευγά αυτός. Και ο Πρέζας νταλαρικός, λέω. Και ο Πρέζας, ναι, άρρωστος με τον νταλάρα και ο Πρέζας. Και τα τραγούδια του Πρέζα που ποτέ, δεν ξέρω για ποιο τρόπο, τα φτιάχνε κάτι αριστουργήματα, αλλά δεν τα δίνε. Τα κράταγε συνέχεια. Και πηγαίναμε και κάναμε ντέμο. Πήγαινα συνέχεια, τον βοήθαγα και ο Στεριού και εγώ και τον βοηθάγαμε στα ντέμο που κάνει συνέχεια. Και τότε από εκεί γνώρισα, μου λέει, έχω μια εκπομπή να πάμε να παίξουμε στην ΕΡΤ. Ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει που λεγόταν «Με κοίταζες, κατάματα». Και τότε εκείνη την εποχή, επειδή δούλευα, ήταν μια εκπληκτική φωνή, πιτσιρίκα τότε, αλλά ήταν αηδόνη. Και ακόμα είναι αηδόνη, μεγάλη φωνή. Σήμερα είναι η Γιωτανέγκα. Λοιπόν, την επήραμε το... Δουλέψαμε στο πέραμα με το Δαμίγο, μετά πήγε με το Λίνο Κόκοτο σε ένα μαγαζί στην Αγίου Μελετίου, στο Δία, Δίας λιγότανε, δούλεψε εκεί. Μετά συνέχισε την καριέρα της, αλλά την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση, πάω στον πατέρα της και της λέω «Θα μου τη δώσεις την κόρη σου, λέω, να την κάνω τραγούδι», λέει. Πάρτη. Και την πάω στον Αντρέα τον Πρέζα και κατευθείαν φεύγουμε και πάμε στην ΕΡΤ και κάνει επιτόπου σιγώντας τον Βιολάρη, ο οποίος Βιολάριος, αν την άκουσε, λέει, δεν θα υπάρξει τέτοιο ταλέντο, ας πούμε, και τέτοια φωνή. Εσύ είσαι πράγμα... ταλέντα, έχεις πάει στον Αη Ευκαιρία τότε? Λοιπόν, εγώ πήγα στον Αη Ευκαιρία το 83 ή 82-83, όχι 80, το 80. Και παίζω ένα
Ένα όλο η χώρα το Τσιμπίδι λεγόταν. Μ' άκουσε ο Κατσαρός, και σήμερα το λέμε, ας πούμε, όταν βρισκόμαστε. Ο Γιώργος Κατσαρός. Ναι, ναι, μου έκανε ακρόαση ο Κατσαρός. Πήγα εκεί, μου λέει: Έχετε, λέει, και ρυθμικό ταλέντο. Μπράβο, κύριε Καραντίνε. Εγώ 13 χρονών, ξέρω. Και όλος Κατσαρός τώρα μπροστά μου. Όχι πως και σήμερα, έτσι είναι σήμερα ο Κατσαρός πάντα. Μεγάλος. Λέει: Λοιπόν, θα το παίξετε, λέει, θα έρθετε κι αυτά. Εκείνη την ώρα μου, ξέρεις, μου κουπήκαν τα πόδια. Και χαρά και τρακ. Πάω στον πατέρα μου, του λέω: Θα πάω σε μια ευκαιρία. Άντε, μου λέει, μπράβο μου. Λέει, ότι είχα κοντά τελειώσει τη σχολή του Τερβενιώτη, δηλαδή. Ότι είχα τελειώσει τη σχολή. Πάω εκεί, παίζω το κομμάτι. Είναι ο Γρηγορίου, ο πιο αυστηρός που έχω δει. Ο σκηνοθέτης. Ναι, ναι, μιλάμε, ο πιο αυστηρός. Στην Κρητική Επιτροπή. Ναι. Αφού το παίζω το σόλο και γίνεται αυτό, να πούμε, ξεκινάει με τον Γρηγορίου, λέει: Πώς, κύριε Καραντίνε, εσείς μπλέξατε με ένα τόσο. Ένα συκοφαντημένο όργανο που μπλέξατε, λέει. Να... Λέω: Πάει, λέω, την κάναμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση από συκοφαντημένο όργανο που τότε το απογορέψανε και το κάνανε και το δείξανε και το αυτό. Λέω: Καήκαμε. Δεν ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στην Κρητική Επιτροπή, όχι, ακόμα, να σε σεγοντάρει λίγο. Όχι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν θυμάμαι. Πάντως σε μένα μ' άρεσε, λέει ο Κατσαρός. Λέει: Μαέστρο, του λέω ο Γρηγορίου. Βλέπω όμως με χαρά μου όμως. Πώς βγαίνουν, λέει. Νέα ταλέντα, λέει, ενώ ας πούμε ήταν συκοφαντημένο αυτό το όργανο. Βλέπω νέα ταλέντα, να, βέβαια, λέει, είναι νέα ταλέντα και έχει και ρυθμικό ταλέντο, λέει, και αυτά. Λέει, σας αντάριο, πάντως σε μένα μου αρέσει. Αυτό λέει και η Ροζίτα Σόχου. Πάντως εγώ θα βάλω άριστα, λέει. Βάζει άριστα. Κι εγώ άριστα. Κι εγώ άριστα. Κι εγώ άριστα. Κι εγώ άριστα. Και παίρνω 80. 20, 40, 60, 80. Τέσσερις ήταν. Και παίρνω το 80, ήταν το άριστα το 80, δηλαδή, από 20 άρικα, ξέρεις. Εντάξει, καλά. Πήγα να λιποθυμίσω. Η πρώτη σου καλή δουλειά ποια είναι? Η πρώτη μου καλή δουλειά είναι με το βιολάρι, που σου είπα, και στο Λεγκριό, στην Κηφισιά, που συνεχίσαμε. Και μετά από εκεί έκανα και συναυλίες, έκανα και... Δούλεψα με τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη. Ήταν μια καλή περίοδος για τον Δημήτρη τότε. Ναι, ναι, πολύ καλή. Είχε βγάλει και το Λέτζο τότε του Χρήστου Νικολόπουλου. Είχε νωρίτερα τραγουδήσει στα Δήθεν, ναι, ναι, στην εκδίκηση. Ναι, τα Δήθεν αυτά, ναι, ναι, το Ξυδάκι και αυτά, ναι. Και πήγα εκεί και δουλέψαμε. Έπαιζα διάφορα, ας πούμε, και ήταν η κύρια φάση που κλείνει Περπινιάδης Κοντογιάννης στο Άνεσης. Και πηγαίνω εκεί. Και ήταν φοβερή χρονιά, δηλαδή. Σ' άρεσε ο κ. Βαγγέλης. Περπινιάδης σημαίνει Θεός. Όχι μόνο στη φωνή και στους ψαλμούς και σαν φωνή, αλλά και στο μπουζούκι, έτσι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πιάσει. Τα ταξίμια που έκανε και το παίξιμο του Περπινιάδη είναι... Έχει δικό του τρόπο. Δικό του τρόπο και ήταν δάσκαλος αυτό το... Έμαθα πολλά, δηλαδή, από το... Πήγαινα και στο Χαϊδάρι, είχε και ένα... Στο σπίτι του. Ναι, πήγαινα στο σπίτι, είχε ένα μπαράκι, είχε ένα τέτοιο και πήγαινα δίπλα. Εκεί, είχε μία σαν αποθήκη και μου είχε δώσει και... Τους έχω ακόμα. Μου έδωσε 30 δίσκους μαζί, του Καζατζίδη γενικά, τουρκικούς και αυτά, μου έδωσε γραμμοφόνου. Μου λέει, πάρ' τους, μου λέει, να έχεις να ακούς εγώ. Δούλεψα εκεί, δούλεψα με τον Κώστα τον Μπίτσο και με τον Κώστα τον Σούκα πολλά δημοτικά. Πήρες και από το δημοτικό ρεπερτουάρ. Πολλά, δηλαδή, πολλά, ναι, πολλά, πάρα πολλά με τον Κώστα τον Σούκα. Μιλάμε τώρα κιθαρισταράς τώρα, εντάξει. Και πάρα πολύ με τον Κώστα τον Μπίτσο. Ο Κώστας ο Μπίτσος είναι, νομίζω... Περίπτωση. Ναι, δεν είναι κιθάρα αυτό που παίζει, είναι άρπα. Είναι απίστευτο το παίξιμο του Κώστα. Και οι γνώσεις αυτών των ανθρώπων είναι... Δεν τελειώνουν ποτέ. Στο μπουζούκι, ποιοι ήταν οι δασκάλοι σου? Ποιους άκουγες, από ποιους κοίταγες να πάρεις πράγματα? Θα σου πω από πού έμαθα μπουζούκι τώρα. Μπουζούκι έμαθα από τις φωνές και από το στίχο. Κοίταγα ποτέ ακριβώς τι παίζανε οι μπουζουξίδες. Κοίταγα πρώτα τι λέει ο στίχος,
Αν είναι σατυρικό, αν είναι χορευτικό, αν είναι λυπημένο, αν είναι το κομμάτι. Κατάλαβες, το πέλαγο είναι βαθύ, ας πούμε. Το έλεγε, ας πούμε, το άλλο έλεγε πάρα πολύ. Δεν κοίταγε στο χιότι, δεν άκουγε στο χιότι τι κάνει, το πέλαγο είναι βαθύ. Μετά, αφού είχα ακούσει τη μουσική και το στίχο, μετά είδα το μεγαλείο του χιότι και του ζαμπέτα. Ο στίχος είναι σημαντικό πράγμα και το ξέρεις γιατί γράφεις. Μέσα από το στίχο, εγώ καταλάβαινα πώς θα έπρεπε να είναι το παίξιμό μου στους δίσκους όταν άρχισα πια να παίζω. Δηλαδή, όπως ο τραγουδιστής αλλάζει την ερμηνεία ανάλογα με το θέμα, ναι. Έτσι πρέπει να είναι όταν... και ο μουσικός, μου λες δηλαδή. Ναι. Η μαγιά η μεγάλη του τραγουδιστή, ποια είναι. Και εκεί είναι αυτό που όποιον ξέρεις και βλέπεις και φαίνεται, αξίζει. Την πιο πολύ, ας πούμε. Όταν θα πούμε το «Δεν θα ξαναγαπήσω» του Καζατζίδη, το «Όταν βλέπετε ένα κλαίο πληγωμένο αηδονάκι» και αυτά. Αυτά τα κομμάτια γενικά τα ξέρουμε και μπορούμε να τα πούμε, όχι έτσι όπως τα λένε οι άνθρωποι αυτοί, αλλά μπορείς να το ψιθυρίσεις και να το πεις. Ένα καινούριο κομμάτι όμως, ένας τραγουδιστής που το παίρνει, καινούριο, που δεν το ξέρει κανείς και το βαφτίζει και ξαφνικά γίνεται γνωστό, κατάλαβες, είναι, του δίνει κατευθείαν αυτό που πρέπει. Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, αυτοί όλοι οι παλιοί τραγουδιστές και κάποιοι καινούργοι, πιο καινούργοι τραγουδιστές λέγανε ένα τραγούδι και λες πω θέλω να ακούσω αυτό, ξέρω εγώ. Και ακούς, το ερμήνευαν. Λες, το ερμήνευαν και κατευθείαν έμπαινε στη φάση. Και το χαρακτήριζαν. Και επειδή συνοδεύεις, η επίδειξη δεν είναι καλό πράγμα. Ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει πάντα στον μουσικό που όταν βλέπεις και κάποιος αξίζει, πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός. Άρα, συνοδεύεις η δουλειά του μουσικού, του μπουζουξί, ας πούμε. Λέω για τα σολιστικά όργανα. Συνοδεύουν τον τραγουδιστή. Να τον ανεβάσουν κιόλας. Να του προσφέρουν ό,τι πρέπει να τον δυναμώσουν πάνω. Γιατί ο τραγουδιστής είναι μια φωνή και παλεύει με 10 άτομα ορχήστρα. Και παλεύει, ας πούμε, και με 1000 άτομα από κάτω. Μιλάς και για τη διασκέδαση πάντα. Ναι, για τη διασκέδαση. Γιατί αφού αυτή είναι η δουλειά μας. Στο πιο μεγάλο βαθμό, ας πούμε. Είναι τόσο δύσκολο που πρέπει να τον βοηθήσεις. Άρα, για να παίξεις το μπουζουξές είναι η συνοδεία. Πώς θα φτιάξεις αυτό το κομμάτι να είναι ωραίο, πώς θα μπορείς να κερδίσεις και εσύ τον κόσμο και αυτά, να βοηθηθεί ο τραγουδιστής και από μέσα από τον τραγουδιστή, τότε, γιατί και εγώ πώς φάνηκα, από τους τραγουδιστές φάνηκα. Όσοι με ξέρουν, από τους τραγουδιστές με ξέρουν. Δεν βγήκα δηλαδή Φάντης Μπαστούνη, ούτε ήμουνα ο Χιώτης ή ο Ζαμπέτας, κατάλαβες. Δηλαδή, μέσα από τους τραγουδιστές, γιατί σου λέει θέλω αυτό να μου παίξει το δίσκο. Άρα αυτοί ξέρουν τον ήχο. Μετά, ας πούμε, από τον ήχο αυτόν, εγώ ήξερα που έπαιζα, αλλά εγώ περίμενα να μου πούνε. Τον ήχο μου, τον καλό ήχο, τον έφτιαξα από τον Γιώργο τον Ανδρέου. Γιατί έκανα διάφορα πράγματα, έκανα μια ηχογράφηση έτσι κι αλλιώς σε περιμένω. Ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Στο καλό του. Ναι, σε αυτό το έτσι αλλιώς σε περιμένω που παίξαμε ένα μπουζούκι του Ζωζέφ. Τραγούδι των Κατσιμιχαίων. Ναι, ναι. Και τότε μου είπε ο Νταλάρας, ξέρεις, λέει, θέλεις να συνεργαστούμε και αυτά. Και το λέω, εντάξει, να το συζητήσουμε. Λέω και αυτά. Ήμουνα τότε, έπαιζα με την Πόλη Πάνου εγώ. Πριν από την Πόλη Πάνου με τη Βιτάλη. Εντάξει. Εκεί. Τα έχεις δει όλα. Τον καιρό που ήμουν φαντάρος, δούλεψα με τον Απόστολο Καλδάρα στο κέντρο Άνεσης πάλι. Τη Γιώτα Λίδια και τον Σμοκοβίτη. Το οποίο πήγα στη μέση τη σεζόν εκεί, γιατί είχε μπουζούκια, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Ας πούμε, σταματήσανε και τότε μου αφαντάρω και λέει: Θες να έρθεις για δουλειά, ας πούμε. Δεν δούλευα που μου αφαντάρω. Και πήγα τότε. Και έχεις δουλέψει και με τη Getty Gray και έχεις δουλέψει και με τη Μεριλίδα. Δηλαδή, έχεις πιάσει Μεριλίδα... τις μεγάλες φωνές της δεκαετίας του 50, τις έχεις αγκαλιάσει όλες. Και σε δίσκους, γιατί έπαιξα πολλά τραγούδια δισκογραφικά σε δεύτερες εκτελέσεις μετά. Του Χιώτη με τη Λίντα, με τη Δούκεσα, με την Λίσσα Διαμάντη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Ανάφερα με δύο ονόματα μυθικά στον κόσμο του μπουζουκιού. Ποια είναι τα κοινά του Ζαμπέτα με το Χιώτη και ποιες οι διαφορές τους? Κοίταξε να δεις, ο Χιώτης είναι ο πατριάρχης μας. Είναι στον τρούλο της εκκλησίας πάνω. Ο παντοκράτορ του μπουζουκιού. Γιατί όμως? Όχι για το Χιώτη, γιατί τον βαφτίσαν έτσι. Και ποιος τον βάφτισε? Ο Τσιτσάνης. Που ήταν πιο παλιός από το Χιώτη, που ήταν, γιατί ο Χιώτης έχει πολύ παίξιμο του Τσιτσάνη μέσα. Mm-hmm. Ο Τσιτσάνης είναι μεγάλος παίχτης, έτσι. Το ύφος του Τσιτσάνη είναι το, νομίζω,
Νομίζω το ύφος του Τσιτσάνη είναι το καλύτερο στο μπουζούκι το γνήσιο που ακούς την Μπενιά και τα τραγούδια που έχει γράψει και το τι έχει προσφέρει. Πρώτος είναι ο Μάρκος και μετά είναι ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, μετά το Περιστέρι, διάφοροι που βγήκαν. Για πάμε όμως στην εκκλησία εκεί με τον Τρούλο. Λοιπόν, η εκκλησία δηλαδή είναι πάνω, προσκυνάμε κανονικά. Εκεί είναι, μετά έρχεται ο Ζαμπέτας από εκεί. Γιατί ο ένας παίζει, έχει Λάτιν, έχει γνήσιο ρεμπέτικο τραγούδι, έχει μαλακό παίξιμο, έχει επιθετικό, έχει γρήγορο, όπως η φλόγα που δεν θα μπορούσε κανείς να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι και τους δαχτυλισμούς, και σήμερα ο Χιώτης είναι πάλι δύσκολος. Δεν ξεπερνιώ το Χιώτης. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι και να παίξουμε, τα έχει παίξει ο Χιώτης. Ό,τι και να γίνει. Γιατί ήταν πολύ. Δηλαδή, ο Χιώτης μελέταγε όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα μελέταγε. Και είχε και αυτό το ταλέντο που έβγαλε τον μπουζούκι μέσα από τους ντεκέδες που το κυνηγούσαν. Και έβγαλε τον μπουζούκι μέσα από εκεί ο Χιώτης. Ο Ζαμπέτας τώρα, η ψυχή που είχε που έδινε στον μπουζούκι και έκανε πέντε νότες. Και αυτές λες τον πενιντάρι ξεκινά παμ, τον, τον, ταμ, τα και λες, μα τι είναι δυνατόν, πέντε νότες κάνει ας πούμε. Και έβλεπες τα νησιά, έβλεπες θάλασσα, έβλεπες την Ελλάδα όλη στο Ζαμπέτα. Mm-hmm. Ούτε ένα λάθος, τίποτα ας πούμε. Και ψυχάρα σαν άνθρωπος, έβγαλε μεγάλους τραγουδιστές. Ο Ζαμπέτας είναι, δηλαδή για μένα ξέρεις, το α και το ω ας πούμε, που, γιατί είναι Ελλάδα αυτό το παίξιμο που παίζει, κατάλαβες, δεν είναι από άλλα κράτη. Είναι αυτοδημιούργητος. Ο παλαιολόγου τι είναι? Παλαιολόγου σημαίνει πως όταν τον ακούς τρέχει σαν τυφλοπόντικας. Δηλαδή είναι, όταν έπιανε τον μπουζούκι ο παλαιολόγου τρέχαμε. Δεν ήταν, μιλάμε, ο παλαιολόγου είχε όλα τα είδη πάνω του. Είχε όλη δική του σχολή τελείως. Και ξέρεις, είναι και ανιψιός, είναι του Βαμβακάρη, από την οικογένεια κανονικά. Δεν το λέγε ποτέ, αλλά δεν το λέγε γιατί ταπεινός ο παλαιολόγου. Αλλά μεγάλος παίχτης δηλαδή, εντάξει. Μπορώ να σου πω σαν το Χιώτη. Και υπάρχει και ο Αργύρης ο Βαμβακάρης, ο οποίος επίσης ήταν όργανο. Μεγάλος μουσικός. Και επειδή δεν τον αναφέρουμε πολύ και συχνά δεν τον αναφέρουμε, δεν τον τονίζουμε. Ναι, γιατί είναι ο Αργύρης όμως είναι μεγάλος μουσικός. Μεγάλος και μυαλό μεγάλο στη μουσική. Όπως και ο Στέλιος που τον αγαπούσα πολύ, ήταν με το Στέλιο είχα πάει το. Ο Στέλιος ο Μαυακάρης. Ναι. Τον εγνώρισα γιατί ήταν πιτσιρικάς, 6 χρονών μου τον εγνώρισα. Είχε αλλιώτικη παινιά και αλλιώτικο κούρδισμα. Και αυτός έκανε και κάτι μπλουζ, έκανε και κάτι περίεργα με τον μπλουζ. Και αυτός. Αλλά Βαμβακάρης, γνήσιος κι αυτός. Πότε συναντάς αυτόν τον τύπο που έβλεπες στην τηλεόραση όταν ήσουν 6 χρονών και μαγευόσουν? Το συναντάω σε ένα δίσκο που με φωνάζει. Ο Χάρης ο Αδριάδης ο μαέστρος και μου λέει «Κάνω το Λιβοσκόπουλο, θα παίξεις?» Λέω «Καλά, είμαι ήδη εκεί, από χθες». Και πάω εκεί και ξεκινάμε αυτή. Ο Τόλης είχε κάνει demo γιατί παίζει και μπουζούκι κανονικά, ας πούμε, και τα είχε. Και γράφει και ωραία. Και γράφει, ναι, γράφει απίστευτα τραγούδια. Αποκοιμήθηκα π.χ. Πριν χαθεί το όνειρό μας. Πριν χαθεί το όνειρό μας, αλλά και το αγόρι μου, Μαύριο Κύριε. Και έχει γράψει και στην Κρέη. Έχει γράψει και το Δύο Νύχτες που είναι πρώτη εκτέλεση Μαρινέλα. Κοίταξε, εγώ είχα πάει στο καράβι, θυμάμαι, που δούλευε με το Ζιγ-Ζακ. Και παίζε και ο κουμπάρος μου που ζούει και ο Ρόκας, ο Γιώργος ο Ρόκας. Πάω να ακούσω πρώτη φορά ζωντανά το Βοσκόπουλο. Δουλεύει στο καράβι. Λέω, ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, γιατί να προετοιμαστώ για να είμαι εντάξει, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω αν θα πάθει να κάνω. Είχα πάθει σοκ, έτσι. Και βγαίνει πάνω και μόλις βγαίνει, λέω, είχα δίκιο. Είχα δίκιο γιατί τον άκουγα. Σαν ακροατής πάντα μιλάω, αλλά και σαν. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά από φωνές, ξέρω από φωνές πώς πρέπει να τραγουδήσει, τι πρέπει να κάνει, τις ανάσεις, όλα ακριβώς όπως πρέπει να διδάξει ένα τραγούδι. Βγαίνει, εντάξει, παθαίνω σοκ, έτσι. Άρχεται και το δεύτερο βράδυ, και το δεύτερο βράδυ εκεί, και το τρίτο βράδυ εκεί, την άλλη εβδομάδα πάλι εκεί. Είχα γίνει πια, ήμουνα συνέχεια. Και όταν το συναντάς. Όταν το συναντάω, ας πούμε, ήταν ένα τραγούδι που έλεγε «Είσαι η δική μου Παναγιά».
Δικά του ήταν όλα τα τραγούδια. Ο δίσκος λεγόταν «Η νύχτα γέμισε με φως». Όταν πήγα εκεί μου λέει «Το Παλαιολόγου το ξέρεις?» «Πώς δεν το ξέρω, Παλαιολόγου?» Μου λέει «Το... αυτό, ξέρω, αυτό...» Μου λέγε διάφορα, ξέρω εγώ, να με... ξέρεις, να σε ζυγίσει. Να με ζυγίσει, ας πούμε, γι' αυτά, γιατί τώρα τι να το πεις του Τόλι. Ο Τόλιος είναι μπουζουκομάνα. Σου λέει «Τώρα μου το έχουν φέρει να παίξει, πώς θα αυτό, ξέρω εγώ». Ας πάντων, ξεκινάμε, παίζουμε, όλο ασχολιόταν, κοίταγε, σου λέει «Δεν μπορεί να είναι τόσο...» Κάποια στιγμή είχε γίνει κάτι, και επειδή άκουγα την ώρα που... Ήταν ένα τραγούδι που έπρεπε να μπει αλλιώς, έμπαινε και δεν μπορούσαμε να βρούμε αυτά που είχε ο Τόλης στα μαγικά, που είναι... όπως είναι το «Εγώ και εσύ» που κάνεις, που μπαίνει, σταματάμε. Και λέω κι εγώ... Παιδιά, άλλο κοιτάξτε, δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι, πρέπει να σταματήσουμε, γιατί πρέπει να σταματήσουμε και να μπούμε μετά. Ας πούμε, πώς λέμε, αυτή η αγάπη να κάνει αυτή, τον αφήνουμε μόνο του, λέω, αυτή η αγάπη, συγγνώμη που το λέω, αλλά πρέπει να γίνει έτσι. Με κοιτάει ο Βοσκόπουλος, λέει, χάρη, τι αυτό, λέω, όπως ξέρω εγώ τον Βοσκόπουλο, δεν τον ξέρει κανείς, λέω. Μπορείτε, λέω, να με... σταματήσετε, να φύγω. Όπως το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει κανείς τον Βοσκόπουλο. Μου λέει «Χάρη, αυτός είναι δικός μας», λέει. Α, μου λέει «Ο Χάρης μίλα, μα είναι τίποτα, πες». Λέω «Να το πω». Αλλά αυτός ο φόβος που νιώσαν όλοι, σου λέει τώρα, πώς τον σταματήσαν τον Τόλι την ώρα να του την πούνε τον Τόλι. Δεν σταμάτησαν να την πω, βέβαια, σταμάτησαν να πω τι πρέπει να γίνει. Και τελικά. Και τελικά λέει «Μαέστρο», λέει, αυτό είναι δικό μα. Δεν μου λες, μου να το κάνουμε έτσι, πώς λέω. Μου λέει, λέω, «Χάρης, βέβαια. Το κάνουμε έτσι». Με κοιτάει. Συνέχεια με κοιτάει, τον κοιτάω. Παίζουμε. Σταματήστε, λέει, δεν γίνεται. Γυρνάει και μου λέει, «Εσύ είσαι δικός μου», μου λέει. Λέω, «Ναι». «Μη μου πεις», μου λέει, «πως πριν 6 χρόνια ήσουν να μου λέει με την πόλη πάνω». Λέω «Ναι». «Εσύ σου να μου λέει που είπε η πόλη έχω ένα μπουζούκι που θέλει να σου μιλήσει Τόλι μου και σε αγαπάει πολύ και θέλει να σου μιλήσει και εγώ», λέει, «δεν ήξερα». «Ρε εσύ», μου λέει, «εσύ σου να που μίλησα τότε πριν 6-7 χρόνια πόσο ήταν». Λέω «Ναι». Και βάζει τα κλάματα κανονικά. Σταμάτησε ο γράφης. Πάθαμε σοκ. Και από τότε γίναμε κολλητοί, δηλαδή με έβαλε στην καρδιά του κι αυτός, γιατί κατάλαβε πως κι εγώ ήμουνα ταμένος έτσι. Αλλά έπαιζε με το Στέλιο Ζαφυρίου, δεν μπορούσα να πάω για δουλειά όσο ήταν ο Στέλιο Ζαφυρίου. Πήγα για δουλειά μετά όταν ήμουνα πια στην πύλη Αξιού, που το είχε ο Βασίλης ο Γκόγκος και στη Θεσσαλονίκη, και τότε δούλευα με τον Πουλόπουλο για την Κλικέρια. Μου λέει ο Χάρης, «Εσύ δεν λες του Βοσκόπουλου να έρθει», λέει, «μετά», λέει, «να συνεχίσει ο Βοσκόπουλος με την Κλικέρια», ας πούμε, και αυτά. Και λέω, «θα του το πω». Πηγαίνουμε, κάνουμε ένα γύρισμα μέσα στο στούντιο το Polysound, όλο αυτό το δίσκο είναι με πουλοβεράκι, ο Τόλης με ένα ωραίο μπλουζάκι, αυτά, είμαστε εκεί, παίζουμε. Το παίζουμε αυτό το δίσκο όλο, ξέρω εγώ, για να διαφήμιση και διαφήμιση του δίσκου. Και του λέω, «ξέρεις», του λέω, «θέλω να σου πω κάτι», του λέω, «να σου το πω εγώ», του λέω, «εγώ είμαι πολύ μικρός να σου το πω, αλλά πρέπει να σου το πω», του λέω, «θέλουν να, θες να έρθεις στην πύλη Αξιού, γιατί σε θέλουν επάνω, ο κόσμος σε ζητάει και αυτά». Μου λέει, «θα παίξεις». Λέω, τι εννοείς, λέω. «Άμα μπαίξεις εσύ, θα έρθω. Άμα δεν μπαίξεις, δεν θα έρθω». Λέω, «ναι, αλλά αφού δουλεύεις», λέω, «με το Στέλιο Ζαφυρίου». Δηλαδή, ο Στέλιος Ζαφυρίου τώρα, ναι, μου λέει, «δεν, έχουμε σταματήσει», μου λέει, «και αυτά. Και έχω δικαίωμα, ας πούμε, θέλω να διαλέξω και αυτά. Εγώ όμως, με το Στέλιο Ζαφυρίου, ξέρεις, ο σεβασμός μου και αυτά που... Ο Στέλιος Ζαφυρίου. Μιλάμε για ένα φοβερό παίχτη και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ένα εξαιρετικό άνθρωπο και νομίζω ο Θεός του μπουζουκιού στη δισκογραφία. Πραγματικά ο Θεός. Άμα θες να πεις τι είναι το μπουζουκί, ρε παιδιά, ένας που δεν ξέρει τίποτα και θέλει να βάλεις κάτι,
υπάρχουν δύο στάνταρ. Είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου και ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Βέβαια. Σε πιο αυστηρό τομέα ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, δηλαδή, βεργούλες, τέτοια, και πιο ρεμπέτικα και πιο έτσι, αλλά μιλάμε για πενιά τώρα κεραυνό. Εντάξει, ξεπέραστα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό έχουμε μεγάλους δασκάλους στο μπουζούκι. Και μετά είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Θανάσης Πολυκατριώτης που για μένα είναι δάσκαλοι. Ξέρεις, είναι δάσκαλοι. Μετά τον Βοσκόπουλο, μια ιδιαίτερη συνάντησή σου νομίζω είναι αυτή με τον Στέλιο Κατατζίδη. Ναι, ναι. Με τον Βοσκόπουλο κλείσαμε πως δούλεψα στην Πύλη Αξιού τελικά και ήρθε ο Βοσκόπουλος και η αφορμή που ήρθε ο Βοσκόπουλος στην Πύλη Αξιού ήμουν εγώ. Γιατί πολλές φορές τυχαίνει κάποιοι μπορεί να το ξεχάσουν, να ξέρουμε ας πούμε να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί ο Τόλης, και το λέω αυτό με περηφάνεια και με, είναι τιμή μου εμένα που. Που άμα τον ρωτήσουν κάτι, σου λέει πάρτε το Μανώλη τηλέφωνο, ας πούμε. Και ένας μεγάλος ερμηνεύτης και αξεπέραστος, έτσι, που είναι σε σεβασμός δηλαδή. Αλλά είναι μεγάλη η τιμή, ας πούμε. Μετά με τον Τάκη Σούκα, μου λέει θες να παίξεις τον Καζατζίδη. Εκεί μου κοπήκαν τα πόδια. Λέω, τι είναι αυτό, αυτό δώρο είναι, από δώρο εξ ουρανού. Τέλος πάντων, και ήταν ο δίσκος, ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα με τον Καζατζίδη, ήταν και πού Θεός. Στο στούντο του Σκιαδά. Μόλις είπε το Ικα Πετάνια, πήγα στο φαρμακείο και πήρα Λεξοτανίλ. Κόντεψα να πεθάνω. Δεν ήξερα, μου ανέβηκε η πίεση, έβρασε το αίμα μου. Έπαθα, το λέω έτσι, δηλαδή. Έτσι, δηλαδή έπαθα σοκ, ας πούμε, που άκουσα αυτό. Με το Ικα Πετάνια. Ήταν ένα απίστευτο γεγονός, δηλαδή αυτό μιλάμε τώρα, η μεγαλύτερη σφραγίδα ας πούμε, που υπάρχει είναι ο Στέλιος Καζατζίδης. Δηλαδή να ολοκληρωθείς σαν μουσικός, νομίζω μετά τον Καζατζίδη. Όταν δουλεύεις με τον Γιώργο Νταλάρα πώς είναι τα πράγματα? Με τον Γιώργο Νταλάρα είναι σαν να ξεκινάς πάλι πάντα από την αρχή, γιατί οι γνώσεις που έχει και σαν παίχτης, καλά από εδώ δεν το συζητάμε, η φωνή του είναι δάσκαλος. Σε αυτό που κάνει. Γιατί έχει δασκαλευτεί και αυτός, όπως και από τον Μπιθικότση, ας πούμε, και από τους μεγάλους. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ας πούμε, Θεός, έτσι. Είναι Ακρόπολη. Και η φρασιολογία του στις νότες που σου λέει πάμε να παίξουμε αυτό, πάμε να παίξουμε. Πολύ σχολαστικότητα και πολύ ψήρισμα μέσα. Δεν βγαίνει τίποτα λάθος, ξέρεις. Δεν έχει ποτέ τίποτα λάθος σε αυτό το πράγμα που κάνει. Και είναι ο μόνος τραγουδιστής που μπορεί να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Το Γιώργο Νταλάρα ήταν η επαφή μου με το τραγούδι στο Καλώστος, με τους Κατσιμιχαίους. Έτσι κι αλλιώς σε περιμένω. Εκεί ξεκινήσαμε, λέω, τις πόλεις τότε, στην πόλη πάνω, ξέρεις, να πάω με τον Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε, και αυτά. Ήταν το 95 ακριβώς. Και μου λέει πολύ πάνω να πας, μου λέει, με τον Γιώργο, λέει, τον αγαπάω να πας. Είπε τα καλύτερα η πόλη πάνω. Και πήγαμε τον Νταλάρα τότε με τον Γιώργο Νταλάρα και. Και συνήθως όπως και με τους άλλους στεριώνεις. Ναι, ναι, ναι. Και στεριώσαμε από πολλά χρόνια και αυτά γιατί είναι θέμα με τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες που έχω δουλέψει. Είναι πολλές τώρα και ξέρεις, θα ξεχάσω τώρα. Όχι, δεν ξεχνάω. Πρέπει να μιλάμε, ας πούμε, ώρες ημέρες, ώρες ατέλειωτες. Ήτανε μεγάλη συνεργασία. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος. Ζει με αυτό, ζει. Η ανάσα του είναι μουσική, είναι το αυτό, τη φωνή του, το αυτό. Έμαθα από τη φωνή του πράγματα, από το παίξιμό του, από την κιθάρα του, πώς εργά, τι ζητάει, γιατί ό,τι ζητάει, ζητάει ακριβώς αυτό που πρέπει και αυτό που δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα. Παρότι έκανα πάρα πολλά πράγματα και εκεί που μ' άφησε εκείνος, έκανα κάποια δικά μου που κάποια του αρέσανε και κάποια πράγματα αλλάξανε. Βασικά, όλοι οικογενειακό θέμα, να πω σε εισαγωγή, ένα οικογενειακό θέμα. Και μετά από τον Νταλάρα δούλεψα πάλι, συνέχισα συναυλίες, συνέχισα. Ένας καλός παίχτης τι πρέπει να έχει? Να σέβεται τον τραγουδιστή, να σέβεται τους συναδέλφους του, να μελετάει και να νομίζει πως πάντα ξεκινά από την αρχή. Πάντα ξεκινάς από την αρχή. Μελετάμε, μελέτη, επιμονή και υπομονή. Και σεβασμός.
πέρα από αυτά που έχεις πετύχει, που είναι πολλά και σημαντικά, τι άλλο θέλεις πολύ να κάνεις? Κοίταξε, ένα πράγμα που με ενδιαφέρει πολύ είναι να βγάλω φιντάνια, να βγάλω τους μαθητές μου που έχω, και μαθήτρες και μαθητές, να παίξω πράγματα που και άλλα είδη, όπως και ξένο τραγούδι και αυτά, που το έχω δοκιμάσει. Και είναι πολύ ωραίο να βγω με το μπουζούκι, να ξέρουν και παρά έξω, πάντα με σεβασμό, όπως πρέπει να είναι. Να κάνω διάφορα πράγματα και δικά μου, με το μπουζούκι μου, ας πούμε, με το μπουζούκι μου. Τα τελευταία χρόνια, επειδή λέμε για πιο καινούργιους τραγουδιστές, με το Ρέμο είμαι λίγα χρονάκια, δηλαδή 12. Φαντάσου τώρα πόσο έχουμε στεριώσει, έτσι, 12 χρόνια, 13. Και έχουμε γυρίσει και εκεί τον κόσμο με τον Αντώνη, και αυτός είναι εισάξιος τραγουδιστής, μεγάλος τραγουδιστής, και αυτός με το ψήρισμα και τη λεπτομέρεια πολύ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω εγώ τώρα είναι το πρώτο η σχολή μου, και το δεύτερο να το βγάλω αυτό το όργανο, να προσφέρω με το όργανο, με το μπουζούκι μου, διάφορα είδη να ακούσουν κι άλλοι, ας πούμε. Να παίζεις, ξέρεις, το μπουζούκι παίζεις και ξαφνικά νομίζεις πως ακούς και το στίχο μέσα. Αλλά θέλει τον τρόπο του. Θέλει να ακούς κλασική μουσική, να ακούς κι άλλα είδη και να μιμήσει και όργανα άλλα, εκτός το μπουζούκι. Εγώ σου εύχομαι να τα πετύχεις από καρδιάς. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και κάθε φορά που σε ακούω, με ταξιδεύεις. Όλους. Μου φέρνεις δίπλα το Ζαμπέτα, το Χιώτη, το Ζαφυρίου, τον Νικολόπουλο, τον Πολυκανδριώτη, τον Παλαιολόγου, τον Τζιμπίδη, το Σπόρο, τον Μάρκο, τον Τζιτσάνη, τον Παπαϊωάννου. Όλη αυτή τη μεγάλη σχολή. Και είναι δώρο, ευλογία Θεού. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι.